Θυμάται το 2012 θα έχουμε κρίση τύπου Lehman Brothers? Δεν αποκλείεται. Δηλαδή, αν δεν λάβουμε όλα τα μέτρα πριν από τότε, μπορεί να την έχουμε, ναι. Ήδη μια άλλη μεγάλη τράπεζα πτώχευσε, MG Capital λεγόταν. Δεν είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση όπως η Lehman Brothers, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη και δεν σχετίζεται και με τόσες άλλες πολλές τράπεζες. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να πούμε, α, όχι, τα έχουμε ξεπεράσει τώρα και χρειάζεται μόνο να κάτσουμε έτσι χωρίς να κάνουμε τίποτα και θα πάνε όλα καλά στο μέλλον. Γιατί δεν θα πάνε καλά. Mm-hmm. Θα επανέλθω σε ένα ερώτημα που σας ξανά έκανα. Με ποιες προϋποθέσεις θα αναλαμβάνετε να σώσετε την Ελλάδα? Αυτό χρειάζεται πολύ σκέψη. Θα μπαίνατε στον κόπο να το σκεφτείτε αν σας το ζητούσαν? Να σας πω, ό,τι μου πει κάποιος σκέφτομαι αυτό το χαρακτηριστικό, πάντα το είχα. Ποτέ δεν λέω όχι και να γυρίσω από την άλλη. Αλλά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας είναι πολύ σοβαρά. Ο Λουκάς Παπαδήμος, τον οποίο ξέρω, δεν έχω ακούσει τα άλλα ονόματα, αλλά τον Παπαδήμο τον ξέρω πολύ καλά, είμαστε φίλοι εδώ και 30 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί... Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι, φανταζόμουν ότι θα τον γνωρίζετε. Ναι, ήταν οικονομολόγος στην Αμερική. Τον είχα γνωρίσει το 1980 στο Harvard που είχα πάει εγώ και ήταν και αυτός εκεί. Και έχουμε κρατήσει επαφή. Είναι αξιόλογος οικονομολόγος. Είναι άνθρωπος που χαμηλών τόνων, ας πούμε, που ίσως γι' αυτό να είμαστε και φίλοι. Είναι άνθρωπος που θα σκέφτεται όλα, δεν θα κάνει τίποτα χωρίς να το σκεφτεί για πολλές μέρες για να πάρει τη σωστή απόφαση. Οπότε αν αναλάβει, εγώ τουλάχιστον θα έχω πολλές ελπίδες για το που θα πάει η οικονομία της Ελλάδας και πώς θα πάει, αλλά αν αναλάβει με τους δικούς του όρους. Αν δεν του δώσουν η ελευθερία να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται, τότε δεν, ούτε καν χρειάζεται να αναλάβει. Δηλαδή δεν μπορεί να αναλάβει κάποιος τον Παπαδήμο και να εξοδεύει τον χρόνο του για το ποιος έκανε το λάθος. Πρέπει να σοβαρευτούν οι υπόλοιποι, θα έλεγα εγώ. Ναι, να του δώσουν μια προθεσμία αρκετό χρόνο, όσο χρειάζεται, για να πάρει τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν τώρα αμέσως. Διαφορετικά, η Ελλάδα, δηλαδή, ο κόμπος έφτασε στο χτένι και αν δεν πάρει τα μέτρα τώρα θα πτωχεύσει. Και εμείς δεν απέχουμε πολύ από αυτό το σημείο. Δηλαδή, και εμείς θα πρέπει να πάρουμε μέτρα τώρα πριν φτάσουμε εκεί που έχει φτάσει η Ελλάδα. Αλλά αν δεν τα πάρουμε, η κατεύθυνση μας προς τα εκεί είναι. Για να επανέλθω σε λίγο στον κύριο Παπαδήμο, πόσο κοντά είμαστε εμείς στην πτώχευση? Δεν είμαστε μακριά. Δηλαδή, τα μέτρα για περιορισμό των δημοσιονομικών εξόδων θα πρέπει να ληφθούν τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε να πούμε, α, όχι, ας τα αφήσουμε ως του χρόνου και μετά θα έχουμε εκλογές και ας αφήσουμε την επόμενη κυβέρνηση. Γιατί η ίδια αξιολόγηση και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα κάτσουν να περιμένουν τώρα την Κύπρο λόγω εσωτερικών προβλημάτων να πει εντάξει, ας περιμένουμε το ένα και τα άλλα. Απλώς θα σταματήσουν να την ταλίσουν λεφτά. Με τον κύριο Παπαδήμο μιλήσατε τελευταία? Όχι, δεν του μίλησα μετά που άρχισε αυτό. Είπα στον άνθρωπο, έχει πολλά να σκεφτεί. Φαντάζομαι τώρα, επειδή μου είπατε ότι είσαι και στο ίδιο μήκος κύματος, μας τον περιγράψατε, τον ξέρουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο ίδιο μήκος κύματος. Εάν σας αναλάμβανε πρωθυπουργός και σας ζητούσε τη βοήθεια, σας ζητούσε να είσαι στο δεξί του χέρι, σας ζητούσε να αναλάβετε οτιδήποτε, φαντάζομαι ότι το κοιτάγατε με τελείως διαφορετική ματιά. Ναι, οπωσδήποτε. Αν μου λέγε, έχω αναλάβει πρωθυπουργός και θέλω να σου μιλήσω και έλα στην Αθήνα να μιλήσουμε, οπωσδήποτε θα πήγαινα. Γιατί μετά που ο Παπαδήμος ανέλαβε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα ενδιαφέροντά μας και οι μελέτες που έχουμε κάνει στα οικονομικά έχουν πάρει και κάπως διαφορετικό δρόμο. Οπότε θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να συνεργαστούμε. Εγώ έχω πάει περισσότερο στην κατεύθυνση των προβλημάτων των εργατικών προβλημάτων. Ο Παπαδήμος έχει πάει προς τα νομισματικά.
Είχαμε, συναντιόμαστε όσο ήταν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχαμε συναντήσεις συχνές για μια εποχή, μάλιστα ήταν υπεύθυνος για οικονομική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαμε συναντήσεις συχνά για το τι έρευνες, τι οικονομικές έρευνες χρειάζονται να γίνουν στην Ευρώπη, ακριβώς τι μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι θα συμβουλεύατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Χρυστόφη? Ο της Δημοκρατίας θα το συμβούλευα να καλέσει όλους τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή εργοδότες, εργαζόμενους και πολιτική εξουσία. Όταν λέω εργοδότες εργαζόμενους, λέω τα συνδικάτα τους οργανισμούς των εργοδοτών και την πολιτική εξουσία που είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά θέματα, δηλαδή υπουργών οικονομικών εμπορίου, και να τους πει: χρειάζομαι να μου πείτε τώρα τι μέτρα θα λάβετε, ξεκινώντας από αύριο. Και να κάτσουν εκεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία να πάνε πίσω στα υπουργεία τους και στους οργανισμούς τους, να υπολογίσουν πόσο θα πέσουν τα έξοδα της κυβέρνησης και πού θα πάει το έλλειμμα τους επόμενους μερικούς μήνες, και να επιστρέψουν στο Προεδρικό να του πούν ακριβώς, και αν δεν πάει προς το 2-3% να ξαναπάνε πίσω στα υπουργεία τους και να ξανακάνουν τους υπολογισμούς τους. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, πάμε προς την πτώχευση. Η ανεργία μας που είναι, βρίσκεται στους 7,8, τι μπορούμε να κάνουμε? Με την ανεργία δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα τώρα, γιατί το μεγάλο πρόβλημα τώρα είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την ανεργία, και πάνω σε αυτό πιστεύω πως θα υπάρχει και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να βοηθηθούν αυτοί που είναι άνεργοι περισσότερο από χρόνο οπωσδήποτε, και ίσως περισσότερο από 9 μήνες. Δηλαδή να βοηθούμε να γίνουν διάφορες, να τους καλέσει τα γραφεία εξαπαίδευσης εργασίας, να δούμε γιατί είναι άνεργοι ακόμα, τι θέσεις υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν θέσεις, τι βοήθεια μπορεί να τους δοθεί χρηματική για να αποφύγουν την πτώχευση. Δυστυχώς όμως, πριν ανακάμψει η οικονομία, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση συγκεκριμένα για την ανεργία. Η κυβέρνηση θα πρέπει η πρωτοβουλία τώρα να είναι πάνω στο δημοσιονομικό. Αφού λυθεί το δημοσιονομικό, τότε αυτόματα ο ιδιωτικός τομέας θα φτιάξει θέσεις για την ανεργία, που θα βοηθήσει την ανεργία. Όχι ο δημόσιος τομέας. Δεν θα πάμε πίσω να πούμε έχουμε πολλή ανεργία, επομένως για να βοηθήσουμε τους άνεργους, ανοίγουμε θέσεις στο δημόσιο τομέα. Αυτό θα κάνει κακό στο εργατικό δυναμικό σαν σύνολο. Μπορεί να βοηθήσει αυτούς που είναι άνεργοι τώρα, αλλά θα προκαλέσει ακόμα πιο ψηλή ανεργία στο μέλλον. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, να αφήσουμε τον λαμπρό επιστήμονα και να πάμε στον άνθρωπο που είσαστε γλυκύτατος, στον Χριστόφορο Πιξαρίδη. Μου λέει ένας συνάδελφος από Ελλάδα ότι που ήσασταν στην Ισπανία, που πολιορκηθήκατε, μου λέει, όλα τα μέσα της Ευρώπης κυνήγαγαν το δικό σας τον Πιξαρίδη. Ποια ήταν τα ερωτήματα, φαντάζομαι, για την Ελλάδα, για την Ισπανία, και πόσο σας έχει αλλάξει, να πάμε στον άνθρωπο, το Νόμπελ? Ελπίζω να μην με έχει αλλάξει. Τα πράγματα που κάνω έχουν αλλάξει, δηλαδή το ότι κάνω διαλέξεις παγκόσμια. Δηλαδή η τελευταία ήταν στην Ισπανία, είχα κάνει πριν την Ισπανία στην Κορέα, είχα πάει, ήταν μια πολύ μεγάλη συνάντηση και μιλήσαμε για τα προβλήματα της Ασίας, γιατί και η Ασία έχει αντιμετωπίζει προβλήματα. Μόνο εμείς δεν σας ζητάμε, κύριε Πιξαρίδη. Βρίσκομαι εδώ όμως τώρα. Είσαστε εδώ πέρα επειδή σας κάλεσα εγώ. Είναι τρομερό, δεν θέλω σχόλιο δικό σας πάνω σε αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση η οποία με λυπεί ιδιαίτερα. Αλλά η Ισπανία, στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία με ρωτούσαν, γιατί η Ισπανία έχει την πιο ψηλή ανεργία με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί Ισπανοί οικονομολόγοι που έχουν μελετήσει το θέμα. Και εγώ έχω μελετήσει την ανεργία στην Ισπανία. Και γι' αυτό μιλούσαμε κυρίως, και από ό,τι μου είχαν πει οι Ισπανοί συνάδελφοι μετά, είχαν δώσει αρκετή δημοσιότητα στις εφημερίδες, η El País, η El Mundo, οι κυρίες εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια στην Ισπανία. Αλλά γενικά οι Ισπανοί
Μ' αρέσουν οι Ισπανοί. Τους αρέσει να ακούνε. Να κάνουν πράξη μόνο να ακούνε. Γιατί εμείς καλά, εμείς ούτε να ακούσουμε δεν θέλουμε. Τα κάνουν και έχουν. Και στην Ισπανία έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τα συνδικάτα τους, τα οποία αμέσως μετά την αλλαγή κυβέρνησης το 1973-1974 μετά τον Φράνκο, επειδή ο Φράνκο καταπατούσε τόσο πολύ τις εργατικές τάξεις τότε, οι πρώτες δημοκρατικές κυβερνήσεις τους δώσανε τόσες πολλές ελευθερίες του κεκτημένο που βλέπουν άλλα να λένε και εδώ, που τώρα πολύ δύσκολα τα αφήνουν και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή τα προβλήματα της Ισπανίας θα μπορούσαν να γίνουν κάποιο μάθημα προς μία απομίμηση και από δικής μας πλευράς. Κύριε Πισαρίδη, σας ευχαριστώ από καρδιάς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι, επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην αρχή, μεγάλη τιμή για μένα και αυτήν εδώ την εκπομπή που σας είχαμε σήμερα εδώ πέρα και είχαμε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Και εγώ ευχαριστώ.